Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, ο Γιώργος Παπανδρέου παρεμβαίνει στη δημόσια πολιτική συζήτηση και αυτή τη φορά ασκεί ευθέως κριτική στον Πρωθυπουργό με αφορμή τη χθεσινή συνάντησή του με τον 18χρονο Έλληνο-Νιγηριανό μπασκετμπολίστα Γιάννη Αντετοκούμπο. Να πάμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αντώνη. Καλό μεσημέρι. Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα είχαμε μία δεύτερη ηχηρή παρέμβαση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου. Μετά τη γεμάτη υπονοούμενα ανακοίνωση που έβγαλε ο Γιώργος Παπανδρέου για την αποχώρηση του Γιώργου Παναγιωτακόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παπανδρέου ξαναχτύπησε βάζοντας στο στόχαστρο του τη Νέα Δημοκρατία για τον Πρωθυπουργό. Αφορμή, όπως είπε, στάθηκε η συνάντηση που είχε χθες ο Αντώνης Σαμαράς με τον μπασκετμπολίστα Γιάννη Αντετοκούμπο, όπου ο Γιώργος Παπανδρέου με μία γραπτή ανακοίνωση καυτηριάζει με νόημα λέγοντας πως πέρα από τους συμβολισμούς οι κινήσεις αυτές απαιτούν και ουσιαστικό περιεχόμενο και προσθέτει ότι ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να το έχουν δείξει στηρίζοντας τον προοδευτικό νόμο 3838 της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την απόδοση της αγένειας. Ανταυτού όχι μόνο εξέφρασαν την άρνησή τους ως αντιπολίτευση, αλλά και αργότερα ως κυβέρνηση διήρκησαν την απόφαση της για αλλαγή της ουσίας του σχετικού νόμου. Ναι. Τώρα, μετά και από αυτή την εξέλιξη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ σε 2 ώρες από τώρα. Μάλλον θα ακολουθήσει πόλεμος ανακοινώσεων και από τη Νέα Δημοκρατία. Τον Αντωνόπουλο, σας ευχαριστώ. Ατμόσφαιρα.